Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει τώρα το πιο μεγάλο παιχνίδι στο Mega Channel, Mega Banca. Υποδεχτείτε τον ένα και μοναδικό, Γιώργο Πολυχρονίου. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Μπορώ και χωρίς γυαλιά. Βέβαια, μπορώ και χωρίς γυαλιά. Συμπιώσαμε μια εβδομάδα, πέντε ωραία παιχνίδια την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα ξεκινάει μια δεύτερη εβδομάδα με επιτυχίες, χαμόγελα, αισιοδοξία. Αγαπάμε τη ζωή, αγαπάμε και το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω την συμπαρουσιάστριά μου. Ελένη Μενεγάκη. Είναι η δική σας παρουσιάστρια που αφορά, αν θέλετε, ηγείται του δικού σας παιχνιδιού από το σπίτι. Λεπτομέρειες, αχ, τι ωραίο χαμόγελο αυτό, μου αρέσει. Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλά κέρδη. Όπως και τις άλλες μέρες, θυμάστε ότι πρέπει να έχουμε την καρτούλα μας. Παίζουμε από εδώ, την έδειξα από ανάποδα. Εδώ παίζουμε. Κάθε κάρτα 5 πίνακες. Σήμερα Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, παίζουμε στον πρώτο πίνακα. Ο πίνακας μας έχει 12 τετράγωνα με 12 τυχαία νούμερα. Τα κοιτάμε προσεκτικά, παίρνουμε το στυλό μας και ξεκινάμε το παιχνίδι. Σε κάθε σωστή απάντηση που δίνουν οι παίκτες μας, αντιστοιχεί και ένας αριθμός, τον οποίο θα τον βλέπουμε στις οθόνες των παικτών μας. Εάν έχετε αυτόν τον αριθμό, τον διαγράφετε αμέσως. Στο τέλος του παιχνιδιού των τηλεθεατών, εάν έχετε και τα 12 νούμερα, έχετε κερδίσει. Πάρτε μας αμέσως τα τηλέφωνα 638-0640 και 6006-570. Συγγνώμη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία! Εγώ να είμαι στη θέση σας, θα είχα πάει ήδη. Όχι τώρα, μετά την εκπομπή μας που κάνουμε τώρα, μετά το τέλος της Mega Banca, θα πήγαινα σε ένα από τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος ή σε ένα περίπτερο να αγοράσω αμέσως το TV Zapit, να πάρω το κουπόνι και από αύριο κιόλας να είμαι έτοιμος ή έτοιμη για να παίξω στο home game του Mega Banca. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά, αφού θα δούμε το επόμενο διαφημιστικό μήνυμα. Και μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή η κάρτα σας στο TV Zapping. Κάντε Zapping. Εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια Έλληνες παίζουν από το σπίτι τους βλέποντας Mega Banca. Οι απόψινοι μας καλεσμένοι παίχτες και κύριοι είναι οι εξής. Οι παίχτες μας λοιπόν για σήμερα είναι ο Δημήτρης, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, ο Ανδρέας, ιδιωτικός υπάλληλος, και ο Γιώργος, φοιτητής. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία. Σας θυμίζω, ο Γιώργος είναι ο χθεσινοβραδινός μας μεγάλος παίχτης νικητής και φυσικά σαν νικητής. Όχι χθες είναι ο βραδινός, της περασμένης Παρασκευής, νικητής της περασμένης Παρασκευής στη Mega Banca, παίζει και απόψε. Το ίδιο θα συμβεί αν κερδίσει και απόψε, θα παίξει και αύριο. Στην περίπτωση βέβαια που δεν κερδίσει το αυτοκίνητο. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Λούις μας πρέπει να αντικατασταθεί με το ταμπλό και τα νούμερα. Πολύ ωραία. Πρώτη προσπάθειά μας, κύριε και κύριοι, είναι να γεμίσουν οι παίκτες μας τα 4 γωνιαία τετράγωνα του ταμπλό, απαντώντας σε ισάριθμες ερωτήσεις μου σωστά. Είμαστε έτοιμοι? Δεν ακούω, ναι, δεν ακούω. Αυτό είναι. Ναι, 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 ναι. Θέλω ζωντάνια, ζωντάνια. Κοιτάξτε με. Και είπαμε μπορώ και χωρίς γυαλί, Ανδρέα μου. Λοιπόν, ποιος έγραψε το μύθο του λαγού και της χελώνας? Ο Έσωπος. Ο Έσωπος, αυτό είναι. Το 9 για τους τηλεθεατές μας, το 9. Πρώτο νούμερο για απόψη από τον Δημήτρη. Έχει σημασία τα νούμερα που κερδίζουν οι παίχτες, που φανερώνουν οι παίχτες στο δικό τους ταμπλό, γιατί οι θεατές μας που παίζουν στο home game, αυτή τη στιγμή κρατώντας το κουπόνι τους, βλέπουν με αγωνία ποιο είναι το νούμερο που ανάβει και κοιτάζουν με αγωνία τη δική τους καρτέλα, το περιλαμβάνει, ναι ή όχι. Αυτό είναι το μήνυμα για τους τηλεθεατές. Από τη Λευκάδα καταγόταν ο Κωστής Παλαμάς ή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης? Κωστής Παλαμάς. Όχι. Πώς αλλιώς λέμε την πέτσα στην επιφάνεια του γάλακτος? Μπλόκαρα. Μπλόκαρες. Δεν μπορείς να παίξεις ούτε εσύ στην επόμενη ερώτηση. Μπορεί να παίξει πλέον τώρα ο Δημήτρης. Καϊμάκι, πολύ γνωστό. Ποια χώρα θυμίζεται για την Σάμπα? Βραζιλία. Βραζιλία, Δημήτρης. Και ο κομπιούτερ συμπτωματικά βγάζει το άλλο γωνιακό νούμερο, το 12. Μπορούσε να βγάλει το 33 ή το 36. Ούτως ή άλλως θα βγει κάποια στιγμή. Αν δεν είσαι όμως ο νικητής, ενώ του παιχνιδιού μπορεί να μην βγει. Αυτό θέλω να πω. Συμπτωματικά λοιπόν από τα τρία εναπομείνοντα γωνιακά τετράγωνα 12, 36 και 33 του Δημήτρη, ο κομπιούτερ συμπτωματικά, επαναλαμβάνω, τυχαία βγάζει το 12. Αυτό το λέω πάντα για τους τηλεθεατές μας που παίζουν με αγωνία από το σπίτι. Ποιος Έλληνας πολιτικός δημιούργησε το κόμμα της ΕΡΕ? Καραμαλής. Καραμαλής, σωστό, ναι. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, αν θυμάμαι καλά.
Ποια πόλη είναι το καμάρι όλης της Μακεδονίας? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη! Η όμορφη Θεσσαλονίκη. Και το λέω όχι για κόπλιμεντ, αυτό που λέμε μερικές φορές διάφοροι. Βασικά όλοι μας αγαπούμε Θεσσαλονίκη, αλλά πραγματικά αυθόρμητα θέλω να πω, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Η Μέρλιν Μονρόε ήταν μόνο ηθοποιός? Όχι. Όχι, αυτή είναι σωστή απάντηση. Ήταν φυσικά και τραγουδίστρια. Ποιος κατά τη μυθολογία φυσικά σκότωσε τον Αχιλλέα? Ο Έκτορας. Ο Πάρης. Αντίθετα, το είπες, ο Αχιλλέας σκότωσε, αν θυμάμαι καλά, τον Έκτορα. Δεν παίζει στην επόμενη ερώτηση, Γιώργο μου. Η αγωνία έχει κορυφωθεί, ο Δημήτρης έχει ένα μικρό προβάδισμα. Η Ανταρκτική είναι γνωστή και ως έκτη Ήπειρος. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Είναι σωστό! Πολύ σωστά. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη, νικητής του πρώτου γύρου που κερδίζει το εξής δώρο. Δημήτρη, κέρδισες μια έγχρωμη φορητή τηλεόραση 20 ίντσων από την Daewoo. Ένα δώρο για σένα τεχνολογίας και ποιότητας Daewoo. Just right for you. Αξίας 104.000 δραχμών. Just right for you, baby. Just right for you. Μαυρόφιλος είναι μουσικά και ο Δημήτρης σαν και εμένα. Ας δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα ποια είναι τα μέχρι στιγμής νικηφόρα σας νούμερα. Τέλος πρώτου γύρου, σημειώνετε προσεκτικά τα νούμερα που θα σας δώσουμε αυτή τη στιγμή. 9, 12, 28, 32, 33 και 36. Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία στους τηλεθεατές μας. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μην φύγετε. Σε λίγο. Πείσεις τη μάνα μου. Μέγκα Μπάνκα. Δεύτερος γύρος. Yeah! Λογοτεχνία γλώσσα είναι η πρώτη μας κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο, κυρίες και κύριοι. Αθλητικά, τρίτη κατηγορία. Ιστορία, μυθολογία, τέταρτη κατηγορία για απόψε στη Μέγκα Μπάνκα. Από το μεγάλο κανάλι, κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Νούμερο 1, όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερη προσπάθεια στο δεύτερο γύρο που κάνουμε τώρα για τους τρεις παίχτες μας, κυρίες και κύριοι, είναι να γεμίσουν τα τετραγωνάκια, τα οριζόντια στη μεσαία λουρίδα του ταμπλό. Και ξεκινάμε αμέσως με τον προηγούμενο νικητή μας, τον Δημητράκη, που έχει ένα σημαντικό προβάδισμα με 4 σωστές απαντήσεις έναντι μιας των υπολείπων Γιώργου και Ανδρέα, που διαλέγει την πρώτη κατηγορία στο δεύτερο γύρο μας. Κινηματογράφος TV θέατρο. Κινηματογράφος TV θέατρο διαλέγει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και έχουμε την πρώτη ερώτηση. Η ταινία Καζαμπλάνκα μπαίνει φέτος στη μέση ηλικία. Ποια χρονιά γυρίστηκε? 1942. Με τον Δημήτρη Χόρν δημιούργησε ένα από τα πιο πετυχημένα θεατρικά ζευγάρι. Έλλη Λαμπέτη. Έλλη Λαμπέτη. Από τα πραγματικά μεγάλα ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Αυτό μάλιστα. Ο Δημήτρης διαλέγει την επόμενη κατηγορία και διαλέγει... Αθλητικά. Αθλητικά και πολύ καλά κάνει. Καθώς είναι και έχει και πολύ καλό σώμα, ενώ γυμνασμένο, φαντάζομαι να τα πάει πολύ καλά και με τα αθλητικά. Ποια ρουμανική ομάδα κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο? Στεάουα. Η Στεάουα από Βουκουρεστίου. Μπράβο. Δυνατός ο Δημήτρης. Έχει πραγματικά μια πρωταγωνιστική επίδοση μέχρι στιγμής στη Μέγκα Μπάνκα. Τίποτα όμως δεν αποκλείεται και διαλέγει την επόμενη κατηγορία που είναι... Μπορώ να ξαναπώ κινηματογράφο? Φυσικά. Κινηματογράφο, TV θέατρο. Κινηματογράφο. Την ίδια δεν μπορείς να ξαναπείς. Μπορείς να επιστρέψεις την προηγούμενη που είχες πει. Ποιος αρχαίος δραματουργός καθιέρωσε μόνιμα τον 15μελή χορό? Πείτε μας τρεις ελληνικές ή ξένες σειρές που να περιλαμβάνουν στον τίτλο τους τη λέξη έγκλημα. Ποιος μπορεί? Ανατομία του εγκλήματος, στον τόπο του εγκλήματος. Ποιος ήταν ο παρτενέρ της αξέχαστης Τζένις Καρέζη, παρακαλώ, χειροκρότημα. Στην ταινία Τζένι Τζένι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αλεξανδράκης. Όχι, ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Πρωταγωνιστούσε μάλιστα και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Ποια ηθοποιός εμφανίζεται σαν Αφρικανή στην ταινία Αγάπη μου, Ουάουα? Κάκια Αναλυτή. Ναι! Τυπικά σας λέω ότι 6 ερωτήσεις της κατηγορίας κινηματογράφος, τηλεόραση κλπ.
έχουν τελειώσει, έχουν περατωθεί. Συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε άλλη ερώτηση στην κατηγορία αυτή. Ούτως ή άλλως αναγκαστικά ο Δημήτρης διαλέγει την επόμενη κατηγορία αθλητικά. Που είναι. Πώς? Αθλητικά. Αθλητικά, εκεί που σκίζει ο Δημήτρης. Ποια ήταν η νικήτρια της κούρσας των 400 μέτρων στην Ολυμπιάδα της Μόσχας? Θυμίζει μια δική μας Ελληνίδα τραγουδίστρια παλιά. Η Μαρίτα Κοχ. Ναι! Όχι Μαρίτα, Μαρίτα. Μαρίτα, όχι Μαρίζα. Πολύ καλός ο Δημήτρης που κερδίζει και το δεύτερο δώρο, μια και αναδείχθηκε εύκολα αυτή τη φορά, νικητής και στο δεύτερο γύρο. Και το νέο του δώρο είναι αυτό. Δημήτρη, κέρδισες ένα ταξίδι αξίας 150.000 δραχμών από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Horizon. Horizon, ταξίδια ξέχαστα σε όλους τους τόπους με όλους τους τρόπους. Τα μέχρι στιγμής νικηφόρα νούμερα για τους φίλους μας τηλεθεατές που παίζουν από το σπίτι. Το home game είναι τα εξής. Μην ξεχνάτε να παίζετε στο σωστό πίνακα. Εγώ το λέω συνέχεια και ας γίνομαι βαρετή. Στον πρώτο πίνακα. Γλυκιά είσαι, δεν είσαι βαρετή. Είσαι γλυκύτατη. 9. Αχα. 12. Όχι. 21. Όχι. 22. 23. 24. 28. 32. 33. Και 36. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και εσύ κύριοι, θα είμαστε πάλι κοντά σας σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μας γύρο. Τρίτος γύρος Mega Bank, και σε κύριοι, το αγαπημένο ήδη τηλεπαιχνίδι με την πρώτη και όλα σε εβδομάδα των Ελλήνων τηλεθεατών. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, ενδιαφέρον, συναρπαστικό, επιμορφωτικό και πολύ κερδοφόρο. Κερδίζουν όλοι, εκτός από τον Τζιπόλη, το έχω ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη κατηγορία, θυμίζω το Λούι, δεν βλέπω Λούι. Το Λούι, ανοίξτε το Λούι μας. Το σήμα κατά τεθέν, τη μασκότ του Mega Bank, τη Χελωνίτσα. Εντάξει. Μπονάτσος, παιδιά, έστω και αν είναι Δεκέμβριος, 2 βαθμούς κάτω από το 0. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΠΟ, ο Δημήτρης? Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μπράβο, Δημήτρη! Σου έπεσε αθλητική πάλι η ερώτηση, είσαι πολύ τυχερός. Ο Τρότσκι, για να περάσουμε σε μια άλλου περιεχομένου ερώτηση, απελάχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1925 ή το 1929? Το 29. Το 29, Γιώργο μου, ναι! Ο Γιώργος κάνει χρήση softex, συγγνώμη, της χάρτας θέλω να πω, και βεβαίως μπλοκάρει ποιον παίχτη? Το πρώτο παίχτη, τον Δημήτρη. Βεβαίως, αυτό έπρεπε να μπλοκάρει τον Ανδρέα που είναι εξαφανισμένος τελείως. Ο Δημήτρης λοιπόν μπλοκάρεται για λίγο. Κατά τη δική σου και στη δική μας γλώσσα που λέμε μπλοκάρω την μπάλα, δηλαδή την αθλητική γλώσσα σου, ο Λούις βγαίνει στο δικό σου ταμπλό και παίζουν όλοι οι παίχτες για την επόμενη ερώτηση, ενώ ο Γιώργος τώρα κάνει κάπως αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι. Θυμίζω ο μεγάλος νικητής του προηγούμενου Mega Bank, την προηγούμενη Παρασκευή. Ποια χώρα της Ευρώπης θεωρείται εκπρόσωπος της γαστρονομίας? Γαλλία. Μπράβο, Ανδρέα! Μπράβο, Ανδρέα! Ελάτε να παίξετε όλοι στη Mega Bank. Είναι εύκολο το παιχνίδι, ναι και όχι λέμε στην ουσία. Ένα multiple choice στην ουσία παιχνίδι. Τι είναι ο Μονέ? Μονέ. Ζωγράφος. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Έβγει ο Λούις, σου έχουν μείνει μόνο 3 μαύρα τετραγωνάκια. Ο Ανδρέας έχει πάρα πολλά μαύρα τετραγωνάκια. Ο Γιώργος τα έχει βάψει μαύρα. Όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι, το Rolling Stones, Painted Black. Μπορώ να βγάλω ένα παίχτη? Βεβαίως. Θα βγάλω τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα. Ό,τι πει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης λοιπόν κατεβάζει τον Λούι, ενώ ο Ανδρέας δυστυχώς απλώς δεν μπορεί να... Μπορεί να απαντήσει την επόμενη ερώτηση, αλλά βεβαίως δεν θα έχει βαθμολογική πίστοση. Η Βραζιλία ή η Κούβα είναι η πρώτη παραγωγός ζάχαρης? Είναι η Κούβα. Είναι η Κούβα, Γιώργο μου. Μπράβο. Ο Δημήτρης δεν έχει αντιληφθεί ότι ο μεγάλος του αντίπαλος είσαι εσύ. Και όχι ως σήμερα, όχι ευρισκόμενο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, Ανδρέας. Πώς αλλιώς λέγονται τα τέφτλα? Ζαχαρότεφτλα. Όχι, παντζάρια. Η φανέλα με το 9 είναι βιβλίο του Μένη Κουμανταρέα. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Σωστό, Γιώργο μου, μπράβο! Λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, έχει γράψει το Mountainhausen, το παραμύθι χωρίς όνομα και άλλα. Ποιος είναι? Mountainhausen. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, αυτό είναι πολύ γνωστό.
Η Mary Quant είναι σχεδιάστρια μόδας ή τραγουδίστρια της pop μουσικής? Είναι τραγουδίστρια της pop. Σχεδιάστρια μόδας. Quant, για όνομα του Γιώργου. Κοντά σε ποια ιταλική πόλη είναι ο Βεζούβιος? Γνωστή και ποδοσφαιρική ομάδα. Στην Πίζα. Στην Νάπολη. Η μανταρινιά είναι φιλοβόλο δέντρο, ναι ή όχι? Είναι φιλοβόλο δέντρο. Δεν είναι καθόλου. Σε διαβεβαιώνω. Από ποιον στρατιωτικό έγινε η επανάσταση της Λιβύης το 1969? Καντάφη. Βεβαίως, Ανδρέα μου, συγχαρητήρια. Δεν το ξέρω αυτό, γι' αυτό και κοίταξα. Ο Ανδρέας κάνει χρήση βεβαίως της κάρτας και... Ανταποδίδεις ο Δημήτρη. Και ανταποδίδεις, πολύ καλά κάνεις, τον προπορευόμενο Δημήτρη. Ενώ μια μίγα με ενοχλεί σημαντικά, αφιλογηθεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πώς λέγονταν οι Αμερικάνικοι πυραυλοί που αναχέτησαν τους Ιρακινούς πυράβλους? Patriot. Συγχαρητήρια, Δημήτρη μου. Επιτέλους ξεντοκάρασε από τον Λούι μας, τη χελωνίτσα μας, και απαντάτε και οι τρεις πλέον στην επόμενη αποφασιστική σημασία σε ερώτηση, που είναι: ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιθάκης, της δικής μας Ιθάκης? Είναι η Ιθάκη. Ποιος πολυολυμπιονίκης κολυμβητής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού? Μαρκ Σπίτς. Δεν τελείωσα. Έχεις κάνει λάθος. Έγινε ο πρώτος Ταρζάν της μεγάλης... Καταλαβαίνεις πόσο έξω είσαι. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Δυστυχώς δεν μπορείς να παίξεις την επόμενη ερώτηση. Δεν συμμετέχεις. Ιταλός πολιτικός του 16ου αιώνα, που το όνομά του χρησιμοποιείται σήμερα για να χαρακτηρίσει τη δολοπλοκία στην πολιτική. Λέγεται... Μακιαβέλη. Ο Αμαζόνιος είναι δάση ή και ποτάμι? Γιώργος. Είναι ποτάμι. Είναι και δάσος και ποτάμι. Ναι. Να καταλογίσουμε, να δώσουμε ένα... ή μάλλον δεν θεωρεί ο κομπιούτερ μόνος του, εγώ δεν το αποφασίζω. Σωστή την απάντησή σου. Το μικρό όνομα του γνωστού Αμερικανού ηθοποιού Νίκολσον είναι Τζον, ναι ή όχι? Τζακ. Είναι Τζακ, βεβαίως. Ο Δημήτρης είναι πολύ κοντά στην επιτυχία. Υπάρχει μάλλον μονόλογος σήμερα από πλευράς Δημήτρης στο Mega Banka. Σαν πρώτη κάτοικη της Ελλάδας αναφέρονται οι Δωρείς. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Είναι λάθος, μπράβο! Ένα τετραγωνάκι και η επιτυχία του Δημήτρη είναι σίγουρη. Ενώ ακόμη δεν έχει λήξει ο χρόνος για τους τηλεθεατές μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν βγει πάρα πολύ λίγα τετραγωνάκια, τα περισσότερα στην πλευρά του Δημήτρη, και χαρά σε Ευαγγέλια σε εκείνους τους τηλεθεατές που έχουν κάρτα με τα νούμερα που έχει το ταμπλό του Δημήτρη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω τώρα. Πού τερματίζει το ράλι Ακρόπολη? Στην Ακρόπολη, από κάτω. Που τερματίζει, όχι που ξεκινά. Από ξεκινά. Στο Ζάπιο. Το μεγαλύτερο ερπετό της εποχής των δεινοσαύρων ήταν ο Τυρανόσαυρος, ναι ή όχι? Ναι. Ναι! Δημήτρης, ο μεγάλος νικητής της απόψινής Mega Banka, κυρίες και κύριοι, κερδίζει και ένα τρίτο δώρο. Αλλά πριν αναφέρουμε το δώρο, χτυπάει η μεγάλη καμπάνα. Που λέγεται... Και τα οριστικά κερδοφόρα νούμερα, κυρίες και κύριοι, του Home Game για σας που βλέπετε από το σπίτι σας, είναι τα εξής. Ελενάκη. Σήμερα τελειώσαμε συγχρόνως το παιχνίδι των παικτών μας εδώ στο στούντιο και το παιχνίδι των τηλεθεατών από το σπίτι. Ακριβώς, Ελένη μου, έχεις δίκιο. Για να δούμε λοιπόν τα νούμερα τελικά. Εγώ τα θέλω νούμερα να που εσένα. Κερδίζουν. 3, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35... Αυτά. Και 35. Εάν τα 12 νούμερα που έχετε στον πίνακά σας υπάρχουν μέσα στα νούμερα που μόλις σας είπαμε, έχετε κερδίσει. Και 36 βγήκε, το είπες. Και τώρα βγήκε. Εγώ δεν το περίμενα. Και 36. Και 36 λοιπόν. 35 και 36. Εάν λοιπόν τα 12 νούμερα που έχετε στην κάρτα σας υπάρχουν στα νούμερα που μόλις είπαμε, έχετε κερδίσει. Πάρτε μας αμέσως από αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες 2 ώρες τα εξής τηλέφωνα. 638-0640 και 6006-570. Απαντήστε σωστά και σε μια ερώτηση που σας κάνουμε και έχετε κερδίσει. Καλή επιτυχία. Καλά κέρδη λοιπόν στους τηλεθεατές μας που κέρδισαν. Όσοι δεν κέρδισαν απόψε θα κερδίσουν μια άλλη βραδιά. Δόξα τω Θεώ, το παιχνίδι αυτό είναι για πολλά χρόνια και όχι για λίγες μέρες. Φίλες και φίλοι, ας δούμε τώρα το τρίτο δώρο που κερδίζει ο μεγάλος μας νικητής, Δημήτρης. Δημήτρη, έχεις
κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 250.000 δραχμών από τις έξυπνες και οικονομικές οικιακές συσκευές Gold Star. Δίπορτα ψυγεία No Frost μεγάλης χωρητικότητας και ποτέ πια απόψυξη. Ακόμη mini bar, χωράνε παντού. Στο ξενοδοχείο, στο γραφείο, στο υπνοδωμάτιο, εντελώς αθόρυβα. Από την Tevelas, μία δωρεπιταγή αξίας 250.000 δραχμών. Δημήτρης, και επειδή στο παιχνίδι αυτό είπαμε κανείς δεν φεύγει παραπονεμένος, κάποιο δωράκι υπάρχει για τους δύο χαμένους απόψινους παίκτες μας, που βεβαίως η Ελένη θα δώσει. Για τον Ανδρέα λοιπόν και τον Γιώργο από ένα ελληνικό λεξικό του εκδοτικού οίκου Τεγόπουλου Φυτράκη. Ένα μπράβο στους παίκτες μας, στον Ανδρέα και στον Γιώργο. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος θριάμβευσε χθες, αλλά σήμερα μάλλον απογοήτευσε. Δεν έχει σημασία, παιχνίδι είναι αυτό, κάποιος από τους τρεις κερδίζει. Φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας με το μεγάλο μας νικητή Δημήτρη στον τελικό μας γύρο. Μέγα Μπάνκα, το συγκλονιστικό παιχνίδι του Μέγα. Τελικός γύρος. Δημήτρης ο μεγάλος σήμερα είναι κοντά μας. Διεκδικεί το αυτοκίνητο. Είναι αποφασισμένος να το πάρει. Είχε μια καταπληκτική πρωταγωνιστική παρουσία, επίδοση, απόδοση, αποτελεσματικότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι κοντά σας και βεβαίως του χαρίζεται ένα χειροκρότημα για να διεκδικήσει με αξιώσεις το σούπερ δώρο της Μέγα Μπάνκα, που φυσικά είναι ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο, ποιο μοντέλο, αυτό. Μάρκο. Αντώνιο. Κλάριο. Φάβιο. Λορέντζο. Σέργιο. Φραντσέσκο. Τζιανκάρλο. I wonder if there is anyone in the world who could put up with her for more than 3 months. Δημήτρης! Πού είσαι, βρε Ελένη μου, να χωρέσουμε λίγο βάλς. Ωραίο το βάλς. Πάρα πολύ ωραίο. Ένας ρομαντικός χορός της δεκαετίας του 40-50, κάπου εκεί. 16 ερωτήσεις, 1,5 λεπτό, Δημητράκη μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι και τα νούμερα στο βίντεο wall. 16 ερωτήσεις, 16 νούμερα. Η λέξη που ψάχνουμε να βρούμε είναι ένα από τα ζώδια και αν ξέρεις το δικό μου ζώδιο, που αποτελείται από 7 γράμματα, είναι σίγουρο ότι ξέρεις και τη λέξη που ψάχνουμε να βρούμε. Το θέμα είναι να μαντέψεις τα γράμματα, μάλλον τα νούμερα που κρύβουν τα αντίστοιχα γράμματα από τα οποία απαρτίζεται η επίμαχη λέξη που χαρίζει το αυτοκίνητο. Καλή επιτυχία, ο χρόνος μετρά από τώρα. Πόσα τα ιδρυτικά μέλη της ΕΟΚ. Πόσα. 10. Όχι. Υπάρχει Αλεξάνδρεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι. Ναι. Εθνικότητα του Μπιόρν Μπόργ. Σουηδός. Στοπ! Και ο Δημήτρης διαλέγει το πρώτο αριθμό στο βίντεο wall που είναι το... 3. Το 3 διαλέγει ο Δημήτρης και πίσω από το 3 κρυβόταν 30.000 δραχμές. Ο συγγραφέας της Κύρου Ανάβασης. Ξενοφών. Στοπ! Μπράβο Δημητρόφ! 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα, κουράγιο, και διαλέγεις τον 2. Αριθμό 2. 2 και ο αριθμός 2 περιέχει το TAF, που για να σε βοηθήσω είναι το πρώτο γράμμα της επίμαχης λέξης που δίνει το αυτοκίνητο. Βρήκες το ζώδιο. Μάλιστα. Πες το. Τοξότης. Τοξότης, αυτό είναι. Ψάχνει να το βρει όμως ο Δημήτρης τώρα στο βίντεο wall. Μάντεψε τα νούμερα που κρύβουν τα 6 υπόλοιπα γράμματα της λέξης τοξότης. Πολιούχος των πατρών. Άγιος Ανδρέας. Στοπ! Μπράβο, Δημήτρη. Και διαλέγεις. Το 5. Το 5 διαλέγει ο Δημήτρης και το 5 να δούμε τι κρύβει από πίσω. Το 5 κρύβει 70.000. Πού βρίσκεται ο θυροειδής. Στο λαιμό. Στοπ! Σωστό! Και ο Δημήτρης διαλέγει τον επόμενο αριθμό στο βίντεο wall, που 6. Είναι το 6 και το 6 είναι ασφαλώς 40.000. 140.000 με στιγμή, Δημήτρη, αλλά δεν εμφανίζονται άλλα γράμματα.
του τοξότη, που σημαίνει ότι χάνεις πιθανότητες να πάρεις το αυτοκίνητο, πώς αλλιώς ονομάζεται το Μαντένι? Άλλο. Το μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης? Μάλτα. Μάλτα το μεγαλύτερο νησί? Η Μεγάλη Βρετανία φυσικά. Πού βρίσκεται η Περώνη στον άνθρωπο? Στο πόδι. Στοπ! Και ο Δημήτρης διαλέγει... Το 7. Διαλέγει το 7, που το 7 είχε πίσω του το ξύ, βεβαίως. Άρα το 4 είναι το όμικρον. Αλλά για να πάρεις το 4 πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσεις σωστά σε μία από τις επόμενες ερωτήσεις. Εύχομαι την αμέσως επόμενη. Πώς λεγόταν το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Κεφάλας. Στοπ! Σου θυμίζω έχεις πάρα πολύ χρόνο, αλλά δυστυχώς όχι πολλές ερωτήσεις. Και λες... Το 9. Και λες το 9. Δεν είπες το 4, μου κάνει εντύπωση. Μετά. Και το 9 ήταν 80.000. Αν βλέπεις ότι εξαντλούνται οι ερωτήσεις, συμφέρει βεβαίως να κερδίσεις χρήματα, παρά ούτως ή άλλως είσαι νικητής και θα παίξεις και αύριο μαζί μας, Τρίτη, στο Mega Banca. Αναψυκτικό από αμύγδαλα. Σουμάδα. Ναι, stop. Είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ. Πολύ καλός, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και διαλέγεις... Το 10. Διαλέγεις το 10 και να δούμε τι ήταν πίσω από το 10. Το 10, στο 10 πίσω ήταν το όμικρον. Η αστική τάξη στη Γαλλία λεγόταν... Αλ. Η αντίθετη της κεντρομόλου... Φυγόκεντρος. Στοπ! Συγχαρητήρια. Πολύ μεγάλος παίκτης. Ένας ακόμη μεγάλος παίκτης στη Mega Banca. Απόψε στο πρόσωπο του Δημήτρη. Και διαλέγεις... Το 15. Το 15 διαλέγεις τολμηρά. Και να δούμε τι κρύβει το 15. 30.000. Τι είναι το καντάρι? Καντάρι ήταν μέσο ζύγισης. Στοπ! Μονάδα βάρους. Το ήξερε σαφώς, γι' αυτό και ακριβώς, αν και δεν ήταν η εξήγησή του 100% σωστή, εν τούτης θεωρώ σωστή την απάντηση και διαλέγει ο Δημήτρης το επόμενο νούμερο. 14. Το 14 διαλέγει ο Δημήτρης και το 14 είναι... το 50.000. Εθνικότητα του Κέλσιου. Άλλη. Η πρωτεύουσα της Κροατίας. Άλλη. Τελειώσαμε. Ένα χειροκρότημα στον Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης έχει κερδίσει όμως αρκετά μεγάλα ποσά και να δούμε ποιος, ποια φίρμα τα προσφέρει. Δημήτρη, έχεις κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας 300.000 δραχμών από τον Κοτσόβολο. Κοτσόβολος, μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, υπηρεσίες και τιμές ευρωπαϊκού επίπεδου. Κοτσόβολος, πρώτος σε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Κοτσόβολος, τώρα πρώτος σε όλη την Ελλάδα. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Κοτσόβολος, εδώ Ευρώπη. Δημήτρη, φεύγεις από το παιχνίδι μας έχοντας κερδίσει συνολικά δώρα αξίας 800.000 δραχμών. Δημήτρης! Φεύγει απόψε από τη Mega Banca χωρίς αυτοκίνητο, αλλά με συμπάθεια, αγάπη, χειροκροτήματα, επιδοκιμασίες και 800.000 δραγμές. Αύριο θα είναι πάλι μαζί μας, όπως ελπίζω να είστε και μαζί μας και εσείς, φίλες και φίλοι. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε οριστικά, δεν έχουμε, αφού δείξουμε βεβαίως όλο τον φωτεινό μας πίνακα, το Video Wall, με ολοκληρωμένα τα 16, αν θέλετε, τετράγωνα, δεν ξεχνάμε και τους φίλους μας, τους τηλεθεατές. Συνεπώς, η Ελένη μου έχει το λόγο. Γρήγορα, λένε, με γρήγορο βήμα, διαλέγει ο Δημήτρης έναν από τους τρεις φακέλους, διαλέγει το κόκκινο και να δούμε λοιπόν ποιο είναι το ποσό που κερδίζουν οι τηλεθεατές μας που κέρδισαν απόψε στο Home Game στη Mega Banca. 3 εκατομμύρια! 3 εκατομμύρια! Τα ονοματεπώνυμα των νικητών της Mega Banca απόψε στο πρόγραμμα του Mega Channel στις 11 περίπου το βράδυ. Καλό σας βράδυ! Καλή νύχτα!